Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσε το Berry Press παίρνει σκυτάλι. Μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί. Φινάλε μιας γεμάτης εβδομάδας και παραμονή Σαββατοκύριακο. Τι καλύτερο. Πολύ μπάλα. Ναι, πολύ μπάλα. Και αλήθεια είναι ότι εδώ και μερικά λεπτά πριν πούμε στον αέρα, το μάτι μας είναι στο Earth Sports HD που έχει πλάνα από τον Barça TV που έχουν αναφορές στην κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1992. Ναι. Με Γιώχαν Κρόεφ στον πάγκο. 92. Με Γιώχαν Κρόεφ, με το Σουντουκούμαν και όλα αυτά. Λοιπόν, η εβδομάδα αγωνιστικά τελείωσε με τα παιχνίδια του Europa League, στα οποία υπήρχαν και αποτελέσματα τα οποία ήταν μάλλον αναμενόμενα, όπως τα τρία βραδινά, τα τρία νότα πιο αργά που έγιναν στις 10, που πάνω κάτω άσο περιμέναμε, άσος ήρθε. Και άνετα και όλα, νομίζω ξεκαθάρισαν και τις προκρίσεις τα φαβορί. Περιττώ να σας πω για τα χθεσινά παιχνίδια. Είπα θα δω ένα παιχνίδι ολόκληρο και τα άλλα στο κινητό, στο λεπτό προς λεπτό. Ποιο διάλεξα να δω, μπορείτε να μαντέψετε νομίζω εύκολα. 0-0. Το 0-0, το μοναδικό 0-0 από τα 8 της βραδιάς, εντάξει. Είχε φάει πάντως, ήταν καλό παιχνίδι. Τι σου έμεινα χθες από όλα τα παιχνίδια? Εντάξει, δεν περίμενα το Ren Arsenal, βέβαια η αποβολή άλλαξε τις ισορροπίες εκεί. Μπορεί να βλέπουμε άλλο παιχνίδι δηλαδή και έτσι όπως είχε ξεκινήσει η Arsenal. Αλλά από την Eintracht περίμενα να κερδίσει, από την αλήθεια. Στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσε με την απόδοση που είχε, την έκλεισε την Ίντερ. Αλλά εντάξει, περίμενα γκολ εκεί, γι' αυτό και το επέλεξα, δεν τα είδα. Αντώνη, έπαθα μεγάλη πλάκα με την Ren. Δεν την είχε δει στα παιχνίδια με την Μπέτις? Είχα δει αποσπάσματα, όχι έτσι σε ροή αγώνα κανονικά. Κάθισα να δω μετά το δεύτερο παιχνίδι. Πέτυχα το πρώτο. Το πρώτο του παιχνίδι. Σωστά. Το 3-3. Ναι. Το 3-3. Και κάθισα και το είδα γιατί μου είχε κάνει εντύπωση σαν το 3-3. Πολύ περίεργο έτσι πως κινήθηκε το παιχνίδι. Και λέω τώρα τι έγινε εκεί πέρα. Πιο πολύ με έκανε έμπνευση, ξέρεις γιατί. Γιατί από Γαλλία, εντάξει δεν παρακολουθώ και πολύ γαλλικό πρωτάθλημα, αλλά γνωρίζω τι γίνεται στην Παρί. Γνωρίζω στη Μονακό, Μαρσέιγ, Λιόν. Εκεί. Έτσι ακριβώς. Αυτό το δηλαδή, γιατί και η Ρέμι είναι μια ομάδα νομίζω που συνήθως πού βρίσκεται, στην 5η με 10η θέση. Εκεί γύρω. Εχθές που τους είδα να παίζουν τέτοιο ποδόσφαιρο, με τέτοια υψηλή ένταση και τόσο σωστά δομημένο, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δεν το περίμενα καθόλου. Η Ρέμι λοιπόν είναι μια ομάδα η οποία έγινε γεμάτη με ποδοσφαιριστές που είναι σφουγγάρια στο τακτικό κομμάτι. Αυτός ο Σάρ τι κάνει, ρε παιδί. Φοβερός. Τι τελείωμα κάνει εκεί που μπήκε με την μπάλα μέσα στο... Φοβερό και η μετάβαση που κάνουνε, τα κάνουν όλα σωστά. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα. Τα κάνουν όλα σωστά και η σέντα είναι τέλεια και ο άλλος έχει κλείσει στο σωστό χρόνο. Φυσικά από εκεί λείπει ο αριστερός ο μπακ. Το Κολάσινας τον ψάχνανε μάλλον κάπου. Και τον έβαλε και στα τελευταία λεπτά να βοηθήσει. Οι παθογένειες της Άρσεναλ νομίζω ότι ταλανίζουν ακόμα το σύλλογο, είτε Έμερι είτε Βενγκέρ. Γυρνάει τώρα αυτό ο Έμερι. Σίγουρα, εντάξει. Έχω την ποιότητα. 2-0 χρειάζεται. Όχι, στοιχηματικά αυτό το μάτι είναι για παράταση. Παράταση. Πολύ εύκολα. Και τις πετυχαίνει με τον γκολ θα το φάει σίγουρα η Άρσεναλ. Εύκολα. Με αυτή τη Ρέν επιθετικά θα το φάει σίγουρα τον γκολ η Άρσεναλ. Και δεν παίζει και ο Παπασταθόπουλος πάλι. Την αποβολή δεν την είδα το μεταξύ. Ήταν όντως αποβολή. Δύο κίτρινες. Είναι δύο κάρτες οι οποίες είναι από αυτές τις περιπτώσεις που σκεφτόμενος μερικές φορές πονηρά εντός αϊκών ή σκεφτόμενος με την ομάδα σου, λες εντάξει τώρα δεύτερη κίτρινη δεν τον βγάζεις άμα ξέρεις ότι έχει. Α, έτσι, ναι, αυτό το σκεπτικό. Ναι, 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 αυτό μπορεί να σου περάσει το μυαλό, εντάξει, έλα, δεύτερη κάρτα δεν το βγάζει. Λες από μέσα σου τον καημένο τώρα, κοιτάς και το ρολόι 40. Τα στο άλλο έχει σύμφωνα με τον γράμμα. Μόνο πιο κίτρινες κίτρινες. Μεγάλη διαφορά το λείπει ο Σοκράτης από την άμυνα της Arsenal. Δηλαδή, σαν να. Δηλαδή, μπήκε Μουστάφη στη θέση του, α το πούμε έτσι. Και σαν να μην βρίσκονται μεταξύ του. Δηλαδή, σαν να χάνουν τις θέσεις τους μόνος λείπει. Είναι θέμα τρόπου με τον οποίο ο Παπασταθόπουλος μιλάει. Ναι. Και δεύτερον, είναι θέμα αποδοχής του Παπασταθόπουλου. Στον γκρουπ, ναι, σωστά. Στους υπόλοιπους. Απλά ο Κοσιελή, σαν αρχηγός, δεν θα έπρεπε να μην σε εισαγωγικά, να μην χρειάζεται κάποιον άλλο να του δίνει κατευθύνσεις στην άμυνα. Είναι μου έκανε εντύπωση ότι λείπει, έρχεται ένας παίχτης φέτος και είναι τόσο σημαντικός στην αμυντική λειτουργία.
Η Ρεν λοιπόν είναι μια ομάδα καθαρά συνόλου. Δεν είναι η ομάδα που έχει παίκτες έναν και έναν που λες να τον πάρει κάποιος στην ομάδα να του κάνει διαφορά. Να του πάρει κάποιος στην ομάδα να τον βελτιώσει, ναι. Σωστά. Είναι ομάδα συνόλου. Και έχει και τον Μπεν Αρφά να κάνει το απρόπτο. Ο Μπεν Αρφά αυτός ήτανε. Έτσι επεβίωσε και έτσι βέβαια δεν κατάφερε να κάνει και τα πράγματα που θα μπορούσε. Που περιμέναμε να βάση το, αυτό, ναι. Με βάση το ταλέντο του. Νομίζω είναι αυτός από τους παίκτες που λες ότι αν τυχόν βρεθεί στη μέρα του, μπορεί να διαλύσει οποιαδήποτε ομάδα και αν έχει αντίπαλο. Μόνος του. Το θέμα είναι ότι βρίσκεται σπάνια στη μέρα του. Γι' αυτό ή μπορεί να βρεθεί όταν πέντε. Θέλει αυτός. Ναι. Δεν μπαίνει σε καλούπια να έχει μια συγκεκριμένη, όπως λέγαμε προχθές, να έχει διάρκεια. Αλλά λες ότι μια ομάδα στον τύπο Arsenal μπορεί να τη διαλύσει και μόνος του. Να του βγει και μια, να του βγουν και μια-δυο φάτσες και να πει εδώ ναι, είστε, ναι, ναι, ναι. Εδώ είμαι. Και να αρχίσει να τους χορεύει όλους. Η διάρκεια κάνει τη διαφορά. Και στη Ρεν πάνε και πράγματα. Άμα προκαλεί την τύχη σου θα σου έρθει. Δηλαδή γίνεται η αποβολή που είναι φάουλ έξω την περιοχή, το φάουλ εκτελείται, πηγαίνει στο τείχος, γυρίζει τον παίκτη που το εκτέλεσε. Και πιάνει ένα λεπτό ακόμα καλύτερο από το φάουλ και κάνει το 1-1. Και εκεί που λες ότι είναι κόκκινη, αλλά εντάξει δεν είναι και κόκκινη και πέναλτι. Το γκολ μπήκε. Και η Arsenal πλέον είναι με 10 παίκτες γιατί έχει απέναντι σε μια ομάδα η οποία ούτως ή άλλως θα έτρεχε. Αυτό ξέρει να κάνει, με αυτό ζει και με αυτό πεθαίνει. Έτσι ακριβώς. Βάζει και το γήπεδο μέσα. Ο ενθουσιασμός της κερκίδας είναι αυτό. Αυτοί μας μοιάζουν λίγο. Είναι ένα γήπεδο, είναι ένα γήπεδο το οποίο λες, ναι, θέλω κι εγώ να έχει ομάδα με ένα τέτοιο. Έτσι ακριβώς. Κλουβί. Δεν θέλω μεγάλο μικρό. Θέλω να μπαίνω μέσα, να κλείνω τα μάτια μου και από τον ήχο να λέω πώς είναι εδώ πέρα. 40.000, 50.000 και να ανοίγω τα μάτια μου να βλέπω. Μια χαρά είναι. Τόσοι όσοι. 40.000 είχε χθες. Τόσοι όσοι και να είναι. Όλοι εκεί. Έδρα. Αυτό. Έδρα. Και να είναι έδρα. Και μας μοιάζουν, σε εισαγωγικά μας μοιάζουν και ακόμα και στα 7 πελάτα. Δηλαδή, και στο τέλος πήγε να εκτελέσει κόρνερ ο Ζιλ και τους κάγανε από πίσω στο κόρνερ κάτι. θα βάλουν δίκτυ. Πού θα πάει. Θα βάλουν δίκτυ. Θα τη βρουν την άκρη κι αυτή. Στην Άιντραχτ είδαμε αυτό πάντως. Έτσι, παρόμοιο στυλ γήπεδο και φοβερή ατμόσφαιρα και εκεί. Και είχαν 120 χρόνια. Σήμερα γιορτάζουν 120 χρόνια από την ίδρυσή του. Οι άντρες έχουν πάει πόσοι στα εκτός έδρας παιχνίδια πάνε τουλάχιστον 7.000 και δηλαδή, τώρα σκέψεις πόσους θα έχει μέσα στο Σαν Σίρο, πάνω από 10. Και ήταν νομίζω εσύ που το είδες και ο Γιώργο το μάτς και αγκόλ και νομίζω εκατέρωθεν θα έπρεπε να έχει σημειωθεί γκολ με πολλές φάσεις. Ναι, στο πρώτο η Ίντερ πατούσε λίγο καλύτερα, έχασε και το πέναλτι, αλλά το δεύτερο ήταν μονόλογος, ήταν μονότερμα η Άντρεχτ. Αντώνη, είσαι ο Ικάρντι τώρα, τι κάνεις και βλέπεις ότι ο πρόσωπος βαράει το πέναλτι, ας πούμε, και το κάνει. Πώς αισθάνεσαι. Το οποίο πέναλτι για μένα δεν ήταν πέναλτι. Δεν ξέρω αν την είδα τη φάση. Τίποτα, ναι, ισχύει. Αυτό το είδα. Δεν ήταν πέναλτι. Κανένα πέναλτι. Και γίνεται παρόμοια φάση στην περιοχή τη Ίντερ στο δεύτερο ημίχρονο που φωνάζουν τη Άντερ και του λέει εκεί το έδωσε σε εμά. Εντάξει, δεν είναι, ούτε αυτό είναι σωστό να το διορθώσει το λάθος με λάθος. Αλλά αν πούμε ότι σφυρίζει με το ίδιο κριτήριο, θα μπορούσε να σφυρίξει εκείνο. Είσαι η Κάρτη, έτσι. Πάνω όλη στην προπόνηση, βγαίνει τελευταία στα αποδυτήρια. Μαζεύονται όλοι κύκλο. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο που θα κάνουμε προπόνηση, λέει κάτι ο προπονητής, πηγαίνεις ο Ικάρντι και λες: παιδιά, κερδίσατε πέναλτι χθες, έμαθα. Μου είπανε, δεν ξέρω, εγώ είχα κάτι δουλειές χθες και δεν πρόλαβα να το δω. Δεν το είδα. Όχι, εντάξει, αυτό είναι μια τρέλα, μια παράνοια. Είναι μια παράνοια αυτό που συμβαίνει στην Ίντερ. Και εγώ πιστεύω θα το πληρώσει, πιστεύω θα περάσει η Φραγκφούρτ. Έχει καλύτερη ομάδα. Πιο καλά δομημένο σύνολο, είναι ξέρει τι ζητάει μες στο γήπεδο. Όταν παίζει εκτός έδρας. Υπάρχει αρρωστημένο περιβάλλον στην. Ναι, ναι, ναι. Έχει παίχτες με ποιότητα καλύτερες από τις Άντραχτ, αλλά πόσο μπορείς να βασιστείς στο περιβάλλον αυτό και στο πλάνο. Στο ποιο? Ναι, μπράβο. Σωστά. Ποιο πλάνο. Τι είναι αυτό. Άγνωστη λέξη στα τελευταία χρόνια στην Ίντερ. Σε αυτό έχει θέματα η Ίντερ. Φαντάζομαι μπήκατε κι εσείς στη λίστα των ανθρώπων που έχετε δει. Το δεύτερο γκολ της Σλάβια Πράγας που δεν το έχει δει μόνο αυτός που έβαλε. Δεν το είδα. Τάσο. Εσύ και ο σκόρερ. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αν σου δημιουργήθηκε περιέργεια για αυτό που λέω, ο σκόρερ
δεν έχει καταλάβει ότι η μπάλα μπήκε. Ναι, ναι, ναι. Ότι η μπάλα μπήκε στα δίχτυα. Το ψάχνει ο Κώστας ο Βουτσάς. Κοιτάζει αλλού. Το ψάχνει για να του πει, κάτσε τι έκανε, συντροφιλέ. Κοιτάζει αλλού. Γίνεται κόρνερ, πάει να πηδήξει το κρυάρι. Ναι, συγγνώμη λίγο, δεν είναι επίπεδο, ανάλυσε το. Δεν είναι επίπεδο ρηπρές αυτό. Το κρυάρι το λέει, σηκώθηκε να πηδήξει. Βρίσκει η μπάλα στον ώμο του, έχοντας γυρισμένη πλάτη στην εστία. Ο τύπος νομίζω ότι η μπάλα πηγαίνει προς τα μπροστά, κοιτάζει προς το κέντρο και βλέπει στο βάθος τον συμπαίκτρο με το φύλακα στο 80 μέτρα να πανηγυρίζει. Και γυρίζει. Και τη βλέπει μέσα. Και τη βλέπει μέσα. Σκηνοθετημένο σε ταινία, δεν θα το έφτιαχναν τόσο καλά. Έχει βάλει γκολ, χωρίς να το ξέρει, χωρίς να το θέλει. Έχει αλλάξει ο αντίπαλος τερματοφύλακα. Επειδή τραυματίστηκε ο άνθρωπος, πήγε να την πιάσει, να τη βγάλει και χτύπησε το δοκάρι. Τι καραμπόλα ήταν αυτή, πώς πήγε έτσι μπαλά, δηλαδή. Το κόρνερ το οποίο το χτύπησε ο Στόχ, έτσι. Ο γνωστός μας εδώ, Στόχ. Ο Στόχ, ο οποίος έβαλε γκολ και είχε και assist. Το γκολ ήταν πολύ καλό. Ωραίο σουτ. Το γκολ είναι κλασικό γκολ Στόχ. Όταν είναι κλασικό γκολ Στόχ, αυτά τα σουτ το που πιάνουν, του πόδι. Αυτά τα σουτ που πιάνουν αυτοί. Πήγα να πω το κοντό. Αυτοί βραχίσομοι. Για να είμαστε λίγο ένομοι στις φάσεις μας. Ναι. Αυτά τα σουτ πιάνουν που δεν χρειάζεται να χαμηλώσουν πολύ το σώμα. Απλά να λυγίσουν λίγο το ένα πόδι και το άλλο να το βάλουν εκεί που. Έτσι όπως πρέπει για να πιάσουν το σουτ. Ναι. Και η Σεβίλη δεν κέρδισε. Και τώρα πάει για ρεβάνς φωτιά στην Πράγα η Σεβίλη. Αν και εντάξει, όλοι μέσα μας πιστεύουμε ότι θα καταφέρει, θα βρει τον τρόπο πάλι να περάσει. Σε πολύ παρατεταμένο δεκρομάρισμα είναι η Σεβίλη. Νομίζω είναι στο 19, έχει μπει και είναι σε πολύ κακό φεγγάρι. Ενώ πήγαινε τη σεζόν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ακόμη και για πρωτάθλημα έχει φτάσει να μιλάει σε μια φάση που δεν πήγαιναν καλά και οι υπόλοιποι στην Ισπανία και ήταν κοντά. Ναι. Αλλά μετά από ένα σημείο. Ήταν πρώτη-δεύτερη. Ναι, ναι. Μετά το έχασε. Γενικά η Σεβίλη είναι ένα εντός έγκου περίοδο κλαμπ. Ίσως φταίει και η πηγή του Μόντσι. Θα το θεωρήσω ότι από πέρσι νομίζω ότι. Και στα χρόνια του Μόντσι η Σεβίλη δεν μπόρεσε να μπει σταθερά στην τετράδα του Ισπανικού πρωταθλήματος. Ούτε στο Champions League να κάνει το κάτι παραπάνω, ακόμη και όταν πήρε 4 της ήρθε. UEFA. Ναι, Europa. Αλλά στο παραπάνω επίπεδο δεν θα περιμέναμε κάτι μετά από 3 κατακτήσεις Europa. Θα περίμενε κάτι παραπάνω και στο top επίπεδο. Είχε αποκριθεί από τη Λέστερ κιόλα τη μια χρονιά, έτσι. Κάνε κάτι. Ίσως δεν είναι και πολύ εύκολο να σταθεροποιηθεί σε αυτό το γκρουπ ομάδων. Δηλαδή, στο να πα να είσαι στι 16 καλύτερε ομάδε τη Ευρώπη, όπω λέει, και να είσαι σταθερά εκεί, μάλλον θέλει πολύ περισσότερο αίμα, α το πούμε έτσι. Θέλει κάτι άλλο. Και υδρότα για να μπορέσει να φτάσει εκεί. Θέλει κάτι άλλο. Κάτι διαφορετικό. Η Πόρτο έχει σταθεροποιηθεί εκεί, έτσι δεν είναι. Ναι, δεν μας κάνει. Θεωρείς ότι είναι μια ίδια επίπεδο. Είναι στα νοκάουτ. Δεν θα μας κάνει εντύπωση αν η Πόρτο βρεθεί τρεις συνεχόμενες χρονιές στους 16 της Champions League. Ναι. Δηλαδή σαν να υπάρχει ένα επίπεδο στο οποίο η Σεβίλη έχει μάθει το εντός εικόν το know-how και πηγαίνει και οι άλλες ομάδες στο Europa League την υποδέχονται σε μια ομάδα που με αυτήν είμαστε δύσκολα. Ναι. Στο Champions League δεν υπάρχει ομάδα που να το πει αυτό για τη Σεβίλη. Όσα Europa League και να πάρει. Εντάξει, αυτό ίσως τώρα είναι και στο DNA τους. Ξέρεις καμιά φορά πως είναι. Σιγά σιγά αρχίζει ας πούμε, το Europa και το θεωρούν μια οργάνωση που την έχουν. Που πράγματι την έχουν. Ίσως στο Champions League θέλουν ακόμα δρόμο. Είναι και θέμα το να έχεις και παίκτες που για να σταθεροποιήσει αυτό το επίπεδο να το έχουν το Champions League, να το νιώθουν. Να έχουν παραστάσει, να έχουν ξαναπαίξει, να ξέρουν το know-how που έχουν στο Europa League αντίστοιχα τη Σεβίλη αυτά τα χρόνια. Ξέρει, έχει παιχταράδες. Τι να πει, δεν έχει. Αυτό ακριβώς σου λέω. Ότι δεν είπε ότι δεν έχει καλούς παίχτες. Είναι επίπεδου όλοι. Ο Κιάερο, ο Μπανέγα. Το Αντρέα Σιλβαδόρο που τον πήρε. Αυτό ήταν. Πήγε στη Μίλαν πέρσι από την Πόρτο. Αν μετρήσουμε όμως τα παιχνίδια, το μέσο όρο αριθμών. Αριθμό αγώνων Champions League που έχει η ενδεκάδα της Σεβίλης με τον αντίστοιχο των 8 ομάδων που θα βρίσκονται τώρα στους 8. Ναι, ίσως είναι πολύ λιγότερα. Να ξεπερνάει πια, να ξεπερνάει τι τότε να ξεπερνάει. Άντε και τον Άγιαξ. Και τον Άγιαξ και λόγω ηλικίας. Είναι άλλο παράδειγμα, ναι. Και λόγω ηλικίας. Όλες οι άλλες ομάδες, η Γιουβέντους με την Ατλέτικο, η
Λίβερπουλ με την Μπάγερν. Όλες έχουν διακριθεί στο θεσμό και το έχουν. Ναι. Ακόμα και η Σάλκε. Και η Σάλκε που έχει σκαμπανεβάσματα, υπάρχει χρονιά που έχει παίξει ημιτελικό Champions League. Πώς να το κάνω. Έπαιξε. Ήταν εκεί. Εκείνο το επικό το 2-5 μέσα στο Σαν Σίρο από τη Σίντερ. Το φοβερό. Ο Χαριστέας τότε ήταν στην Σάλκε. Με Ραούλ. Ο Κυριάκος Παδόπουλος ήταν με τον Ραούλ. Και ο, και ο Νόιερ ακόμη. Τη χρονιά πριν φύγει για την Bayern. Έχουν την εντύπωση. Μια και λέμε για το Europa League. Τώρα που αρχίζουν λίγο να μπαίνουμε στην τελική ευθεία σιγά σιγά, να μένουν τα φαβορί, να ξεχωρίζουν οι πιο δυνατοί. Τι βλέπετε για τετράδα, να μην το πάμε για κατάκτηση. Europa League. Ναι. Αν και είναι νωρίς ακόμη, αλλά με το πρώτο δείγμα το χθεσινό αρχίζουν να ξεδιαλύνουν λίγο τα πράγματα. Ποιοι θα είναι στα πρώιμη τελικά και τα φαβορί που ξεχωρίζουν. Κοίταξε, το ωραίο σενάριο να έχει και λίγο ίντεργκα. Ναι, να έχει και λίγο ίντεργκα. Εγώ βλέπω δύο σίγουρες πάντως. Πείτε είναι... και θα το συζητήσουμε. Που θεωρώ δύσκολο, αλλά θα ήταν το Ίντερ Νάπολι Chelsea Arsenal. Ίντερ Νάπολι Chelsea Arsenal. Α, να είναι και τα ζευγάρια έτσι, ναι, θα ήταν καλό. Εγώ βλέπω σίγουρα την Chelsea και την Νάπολη. Θα βρουν από κούμπι εκεί. Ειδικά ο Σάρι με όσα έχει τραβήξει φέτος. Αν θέλει να μείνει ζωντανός, νομίζω πρέπει να κυνηγήσει έστω αυτό. Και χθες έδειξε ότι με σοβαρότητα τον προσεγγίζει. Η Νάπολη νομίζω θα βρει τον τρόπο και εκείνη. Έχει ποιοτική ομάδα. Για την Ίντερ δεν είμαι σίγουρος, Αντώνη. Και την Άρσεναλ δεν είμαι σίγουρος αν θα περάσουν αυτή τη φάση καταρχήν. Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Ειδικά αυτές τις δύο δεν τις πιστεύω. Αλλά ως ονόματα. Για το θεσμό, δηλαδή, αν ήμουν, ήμουν παράγοντας του Europa League, θα ήθελα να τις έβλεπα αυτές τις τέσσερις. Μου μπήκε και μια άλλη στο μάτι μετά τα χθεσινά. Η Villarreal. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να σώσει τη χρονιά στην Ισπανία, αλλά έχουν εντύπωση ότι. Δύσκολα λες να πάει μακριά. Χθες έπαιζε με 5-6 απουσίες βασικών και κέρδισε ένα 3 μέσα στη Zenit. Εντάξει. Αλλά στην Ισπανία βλέπουμε τι κάνει. Στις ρώσικες ομάδες δεν μπορεί να έχει. Γι' αυτό λέω, μήπως κυνηγήσει εκεί τη διάκριση. Δεν ξέρεις πραγματικά πώς αντιδρούν σε καμία. Δηλαδή, μπορεί να πάνε τώρα και να κερδίσουν μέσα στην Villarreal. Δεν μπορεί να τους έχει εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δηλαδή, μου φαίνονται ομάδες οι οποίες έχουν τρομακτική διαφορά στην απόδοσή τους. Ναι, όντως το έχουμε παρατηρήσει αυτό. Αλλά θέλω και η Άντραχτ να πάει μακριά. Μ' αρέσει η φετινή Άντραχτ. Όντως. Θα ήθελα να και πάει για μακριά. Για μένα το αξίζει και περισσότερο, όπως το λέγαμε και εμείς, σαν περιβάλλον και σαν σχεδιασμό. Περισσότερο από την Ίντερ. Ωραία. Από άποψη ομάδων Europa League, το Ρεν Άιντραχτ θα ήταν ένα ωραίο, χορταστικό αίμα κι άμος. Έτσι, ναι. Ναι. Ομάδες ψασμένες. Για διάκριση, για να. Ομάδες σύνολα έχουν τους παίκτες τους. Έχει το Γιόβιτς, έχει τον Μπεν Αρφά, αλλά έχει και πολλούς, δεν το λέω με κακία, πολλούς no-name. Παιδιά που θα φανούν, θα ακουστούν. Ψάχνουν την ευκαιρία τους στο προσκήνιο για ξέρω, να δείξουν ότι υπάρχουν. Παίζω. Ανεβαίνω. Όχι, εγώ πραγματικά τη Ρεν μ' άρεσε τόσο πολύ χθες που την βάζω πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν θα έχει φυσικά την ίδια δίψα σε κάθε αγώνα από εδώ και πέρα. Αλλά με τέτοια διάθεση νομίζω ότι θα φτάσει στους 4. Έτσι. Ρεν, Νάπολη, αυτές τις ομάδες βλέπω ότι θα πάει είναι... στο. Έχοντας κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Αλλά επειδή ξέρει ότι στο μυαλό όλων θα είναι και θα ακούει στην περιοχή στην ατμόσφαιρα ναι, αλλά παίζαν με 10 παίκτες, θα πάει με την τρέλα και την όρεξη, αυτό που έβγαζε ο Άγιαξ πριν το παιχνίδι, έτσι θα πάει. Σωστό. Αναλογικά, ναι, μοιάζει το ζευγάρι, αναλογικά να το δούμε. Έτσι θα πάει στο Λονδίνο. Να το πω έτσι, θα πάει ένα πολύ τρέλα. Και η Άσεν δεν είναι ρεάλ. Αυτό από ποια όψη το λες, από την καλή ή από την κακή? Την καλή όσον αφορά ότι... Πιο σοβαρή φέτος. Ναι. Με τον Έμερι έχει μαζευτεί λίγο αμυντικά. Ναι, ναι. Και ο Έμερι, όπως το λέει και ο Αντώνης, πόσες έχει νοκάουτ παιχνίδια. Έχει κανένα έχει... 18-20. Ναι, προκρίσεις. Ναι, εντάξει, μιλάμε τώρα για 20 προκρίσεις και δεν ήταν όλες βουτυρένιες. Δεν ήταν όλες και 2-3-0 το πρώτο παιχνίδι και μετά από όλα τραλό κερδίζω 0-2 στο πρώτο εκτός έδρας και είμαι άνετος. Με ζόρια, με 2-1, με 1-1, με... Όχι, πιστεύω ότι ο Έμερι, επειδή είναι προπονητής ο οποίος τους κρατάει συγκεντρωμένους, ότι θα είναι σοβαρή η Arsenal. Θα είναι πολύ ωραίο. Σημαντικό στοιχείο επίσης, χθες η Arsenal δέχτηκε 3 γκολ σε παιχνίδι μέσα στο 19 για τρίτη φορά μόλις. Είχε χάσει εκείνο το μάτι του κυπέλου με τη Manchester, αν θυμάμαι, μέσα στην έδρα της, το 1-3. Και από τη City, δεν θυμάμαι το σκορ. Είναι οι μοναδικές φορές που είχε δεχτεί πάνω από 2 γκολ μέσα στο 19. Εντάξει. Αν λέει αυτό κάτι για το πόσο την έχει μαζέψει ο Έμερι.
Παλιότερα από την Άρσεναλ βλέπαμε τρελά σκορ τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα, αλλά εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Μέσα στο 19, την 19 σίγουρα, είμαστε τώρα στους δύο μήνες. Στο πίσω μέρος του μυαλού και της Chelsea και της Arsenal αρχίζει και παίρνει υποσυνείδητα μήπως και με τη φόρα που έχει η United κινδυνεύουν θέση του Champions League. Πάει εκείνη για την τέταρτη θέση. Και μείνει κάποιος από αυτούς τους... Και θα πρέπει ένας από τους δυο μας να πάει για Champions League μέσω Europa. Γιατί στο τέλος της συζήτησης φτάνει και εκεί η κουβέντα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, γιατί παίξαμε και τις καθυστερήσεις κιόλας για το διάλειμμα. Και επιστρέφουμε για το φινάλι της κουβέντας για το Europa League και να περάσουμε και στα δικά μας, αλλά και γενικότερα το Σαββατοκύριακο. Είμαι σίγουρος ότι ο Γιώργος είναι διαβασμένος, ακόμα διάβαστος, και αν δεν έχω διαβάσει κάτι, εγώ διάβασα τώρα σε Γιώργο για να μην κρεμαστούμε. Εντάξει, πάμε στο διάλειμμα. Θα σε σώσω. Επιστρέψαμε και πάμε μέχρι τις 3. Ανάλυσε το by Repress. Ρίξαμε λίγο το βλέμμα μας και στύψαμε τα παιχνίδια του Europa League τα χθεσινά, τα πρώτα για την φάση των 16, εκεί που είχαμε την Ρεν να ξεχωρίζει με την νίκη της με 3-1 επί της Arsenal, το γεμάτο αλλά μοναδικό χωρίς γκολ από τη στιγμή που το έδωσε ο Γιώργος Παναγιωτίδης παιχνίδι της Eintracht Frankfurt με καταφέραμε. Την Ίντερ του Μιλάνου. Το μεταξύ τι έπαθα, κάτι που αυτό ίσως το έπαθαν κι άλλοι και το βράδυ της Τετάρτης. Επέλεξα ζάπινγκ να κάνω γιατί λέω εντάξει, δύο παιχνίδια είναι. Ας μην ανοίξω δύο οθόνες, δεν θα χρειαστεί. Το Paris United, αν και τα είχαμε πει το μεσημέρι, δεν πρέπει να πάει και έτσι. Και όποτε το άλλαζα, έχανα τα γκολ. Φίλο, να σε παραδεχτώ ότι το είπε. Το είχαμε τονίσει, έτσι, για τη United. Εγώ δεν έβλεπα τρόπο. Δικαίωση του ανάλυσε το. Είμαστε στην εκπομπή και του στέλνει μήνυμα ο Ποκμπά. Ξύπνα του, έχουμε τύχει. Ξύπνα του. Παίρνα το μήνυμα. Θα πουλήσουμε τρέλα στο Παρίσι. Ξύπνα τους. Και έγινε. Λοιπόν, για το Σαββατοκύριακο να ξεκινήσουμε να πούμε έτσι. Νομίζω είναι, αν το δούμε συνολικά, από τα Σαββατοκύριακα τα τελευταία, πρώτη φορά νομίζω έχει τόσο ενδιαφέρον το ελληνικό πρωτάθλημα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα. Γιατί δεν έχει ούτε ένα μεγάλο τέρμπι, έξω από το Manchester, Arsenal Manchester μάλλον, που είναι στην Αγγλία την Κυριακή σε 6.30. Ήταν γεμάτες οι προηγούμενες μέρες. Ναι, χορτάσαμε είναι η αλήθεια. Ναι. Είμαστε με γεμάτο στομάχι, οπότε. Αλλά στην Ελλάδα είναι φωτιά τα παιχνίδια όλα. Έχει το ΑΕΚ Παναθηναϊκός το Σάββατο. Έχει το Σάββατο είναι το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Το Σάββατο στις 7.30. Ναι. Μ' αρέσει αυτή η πληροφορία. Δεν το είχα τσεκάρει καθόλου. Ομολογώ. Έχει την Κυριακή τα δύο κόλλητα, το ΠΑΟΚ Ατρόμητος 5 και το ΑΕΚ 7.30 Ολυμπιακός Άρης. Οπότε γεμίζει το Σαββατοκύριακο εύκολα. Η αλήθεια είναι αυτό που περισσότερο από όλα θέλω να δω είναι το. Αν ο Άρης θα διατηρήσει τόσο καλή απόδοση που έχει και εκτός έδρας. Δηλαδή εκτός έδρας εννοώ στην Αθήνα. Με κομβική απόλυτα την κοινή. Βέβαια. Θα δούμε πόσο θα επηρεάσει. Ο Τόνσο κυρίζει. Πιθανώς. Δεν ξέρω αν θα είναι θέση να παίξει δεκάδα. Ήταν πολύ σημαντικός. Στα παιχνίδια και με τον Πάκο και με την ΑΕΚ ήταν πολύ σημαντικός. Θα είναι απώλεια. Ναι, τρίτο συνεχόμενο. Αλλά θέλω να δω. Την ενέργειά του. Πάντως, αν θα έχει πραγματικά σε ένα τρίτο σερί ντέρμπι τόσο καλή απόδοση. Ναι, παίζει ρόλο και το μομέντο και η ψυχολογία, αλλά πριν ξεκινήσει την ανάλυση. Σίγουρα. Πριν ξεκινήσει την ανάλυση για τα δικά μας, εγώ θα ήθελα πολύ να δω την Κυριακή το βράδυ 10 παρατέταρτο την αντίδραση τη Ρεάλ κόντρα στη Βαγιατολίδη. Θα έχει νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον. Αν θα φάει κι άλλη. Να μην το πω πάντερ. Αν θα δεχτεί κι άλλη ήττα και με τον τρόπο που θα έρθει ή αν θα καταφέρει να δούμε κάτι, μια αντίδραση. Είδες. Απίστευτο. Τι. Έδωσε αυτό κάτι και την κάρτα. Τον έπιασε από το χέρι. Από πίσω το μαρκάρισμα, δεν είναι. Όχι. Μα γι' αυτό το είπα. Ακριβώς γι' αυτό το είπα. Δεν τη βάζει όμως. Λοιπόν, βλέπουμε τα στιγμιότυπα από τις αναμετρήσεις του Europa League. Αν θέλει να μπει, μπάλα μπαίνει. Εδώ. Το ένα. Λάθος και το κορμί του Κοσιελνή όμως. Πολύ κακή τοποθέτηση. Είδες τι είπε ο Γιώργος. Είναι μαρκάρισμα από πίσω. Τον κρατάει το χέρι και του έχει φύγει. Τον κρατάει λίγο, τον κρατάει πολύ. Τον αφήνει αμέσως. Είναι όπως η φάση το πέναλτι που έδωσε στην Πόρτο. Δεν είναι για κοιτάξτε. Ελάχιστα τραβάει τη φανέλα, αλλά έχει πρόθεση να τραβήξει τη φανέλα. Πόσο δε μάλλον είναι η δεύτερη κιόλας. Με τίποτα δεν είναι. Δεν τη βγάζει, δεν τη βγάζει. Άσε να παίξουμε. Και επισκέψτε τώρα, το λέει ένας επιθετικός. Που αν του κάνουν αυτό το μαρκαρισμό, θα κουτρουβαλάει στο χορτάρι. με το δεξί χέρι θα πιάνει το γόνατο και με το αριστερό θα κάνει κάρτα στο διαδίκτυο. Έτσι, μπράβο.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γι' αυτό είπα ότι είναι φάση στην οποία λες ότι μπορεί ο διαιτητής να μπει σε ένα τρυπάκι να πει δεύτερη κίτρινη, ας μην τη βγάλω, θα μου την πέσουν οι άλλοι, αν τη βγάλω θα αρχίσει αυτός να κλαίγεται, αλλά πρέπει να κάνεις κάτι. Και την έβγαλε. Εντάξει, αυστηρή, νομίζω αυστηρή, όπως και να το δούμε. Και την έβγαλε την κάρτα. Λέγαμε λοιπόν για τον Άρη, αν μπορεί για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι να διαιτητήσει αυτή την ορμή, αυτό το τακτικό πλάνο, απέναντι σε μια ομάδα που λογικά θα προσπαθήσει να παίξει όπως προσπάθησε και δεν κατάφερε να παίξει ο ΠΑΟΚ σε Τούμπα απέναντι στον Άρη. Σίγουρα, αν θα λέγαμε τι μάτς περιμένουμε να δούμε, να έχει την κατοχή της μπάλας περισσότερο Ολυμπιακός. Αυτό συμφέρει τον Άρη. Και ο Ολυμπιακός ξέρει ότι είναι μια ομάδα η οποία, εάν δεν τρέξει τον αντίπαλο. Να τον βάλει σε ροή φάσεων και νοήσεων. Ζορίζεται. Ναι, πράγματι. Ζορίζεται και έχει αποδειχθεί πολλά και αυτό γιατί δεν έχει το εύκολο γκολ. Δηλαδή, ο Φορτούνης πολλές φορές, πολύ πιθανό πάλι, επειδή είναι ένας παίχτης που κάνει διαφορά στο Ολυμπιακό, πολύ πιθανό να βγάλει 2-3 πάσες κλειδιά σε Χασάν, Ποντένσε ή όποιος άλλος βρεθεί. Και μετά να πει, άμα τα χάσετε και αυτά, πάω στο εγώ. Που το πιο πιθανό είναι, όπως έχει δείξει ο Ολυμπιακός, να τα χάσουν. Δηλαδή η αστοχία του είναι μεγάλη. Το θέμα εδώ όμως είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι θα μπορεί να πατάσει την περιοχή με τόση άνεση όσο σε προηγούμενα παιχνίδια. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές που με επισημάνει ότι το δυνατό σημείο του Άρη σε αυτή την καλή του περίοδο είναι εκεί. Ο Σιώπης που τρέχει ασταμάτητα στο 6 και οι δύο του στόπερ που αρχίζουν να δέουν καλά και έχουν ταχύτητα ο Βέλεθ με τον Ρόζ. Ναι, δεν το πολύ πιστεύω αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πραγματικά καλός μεσοπιθετικά. Έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας. Σίγουρα το πρόβλημά του θα είναι όπως το ίδιο πρόβλημα που είχε και με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή στη θέση των αμυντικών χαφ. Εκεί αν θα παίξει με τον Καμαρά και Γέρμε για να μπορέσει ο Καμαρά να καλύψει περισσότερους χώρους, έχει καλώς. Τώρα αν για τελευταία δοκιμάζει και τον Μπουχαλάκη. Αν παίξει και ο Μπουχαλάκης, ο οποίος είναι ένα βαρύ κορμί, νομίζω ότι ξεκάθαρα ο Άρης στη συνταγή των εκτός έδρας παιχνιδιών, όπως την έδειξε με τον ΠΑΟΚ και στην Ξάνθη, νομίζω ότι έχει το know-how ο Παντελής για να μπορέσει να χτυπήσει το παιχνίδι. Και απλά σίγουρα οι μονομαχίες εκεί, όπως λέγαμε, και η πίεση στον χώρο του κέντρου με Σιώπη, Ματίγια κτλ., αν θα μπορέσει να είναι σε τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι τόσο υψηλή η απόδοσή του. Και παίζει ρόλο ότι αυτό το έχει κάνει ο Άρης πετυχημένα. Ναι. Δηλαδή που υπάρχει στο μυαλό των παιχτών ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να ξεφύγουμε. Και κάποια στιγμή να μας έρθει ότι μπορούμε να τρέξουμε και αυτά και να ανοίξουμε λίγο τις γραμμές μας, να πάρουμε θάρρος. Όχι. Όπως πρέπει, όσο πρέπει. Σε αυτό σίγουρα παίζει ρόλο το ότι ο Ντιγκενή, τώρα που λες Γιώργο, τη λείπει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που σε αυτή τη διάταξη, αυτή την προσέγγιση του Ροντή βοηθάει πολύ. Γιατί τρέχει πολύ καλά στο ανοιχτό γήπεδο, έχει πολύ καλές κινήσεις χωρίς την μπάλα. Τώρα έχει μόνο τον Λάρσον, Ματέο Γκαρσία και λογικά θα παίξει ο Γιουνές. Ο Γιουνές στην κορυφή, ναι. Στο 10 δεν ξέρουμε ποιος θα παίξει. Αν θα είναι ο Τόνσο αυτό, δηλαδή. Τώρα πώς θα βγάλει γκολ ο Άρης εύκολο. Ναι. Γιατί και τους χώρους που θα βρείτε θα έχει ταχύτητα με τον Γιουνές όπως θα την είχε με τον Τιγινή. Γι' αυτό το λέω. Είναι ερωτηματικό. Ίσως ο Ματέο Γκαρσία είναι ποιοτικός, μπορεί να βρει και σούτ από μέσα απόσταση και πάσεις κλειδιά. Στις στατικές φάσεις ο Ολυμπιακός είναι από τις πιο ψηλές ομάδες. Ναι, αλλά ο Ματίγια έχει κάτι χτυπήματα που είναι φάνατος. Έχει κάτι χτυπήματα που... Φαρμαγκερά. Ώρες έφυγες να μην σε βρει η μπάλα. Ενώ πας να τη βρεις εσύ, έφυγες να μην σε βρει. Αλλά αν ο Άρης έχει όντως την απόδοση που είχε στα προηγούμενα ντέρμπι, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και νομίζω ότι αυτός που έχει να χάσει κατά το παιχνίδι είναι ο Ολυμπιακός. Ο Άρης δεν έχει σε εισαγωγικά να χάσει κάτι. Έχοντας πάρει και 4 βαθμούς στα 2 προηγούμενα ντέρμπι, ακριβώς. Νομίζω πάει εκεί πλέον με λιγότερο άγχος από ό,τι θα πήγαινε αν ήταν στραβά τα αποτελέσματα στα προηγούμενα. Έτσι. Το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Είναι, όπως λέμε απλά και λαϊκά σε αυτές τις περιπτώσεις, το πιο άνοστο παιχνίδι. Ο κουτσός με τον ανάπηρο, να το πούμε έτσι τελείως λαϊκά. Τι να δεις, Αντώνη. Είναι άρρωστοι και οι δύο αυτό το διάστημα. Ψάχνουν κάτι όμως και σε ένα ντέρμπι μια νίκη ίσως βάλει λίγο έτσι, απαλύνει λίγο τις πληγές. Πες το προσωρινά κάπως, τους δώσει μια όθηση παραπάνω για το φινάλι σεζόν που έρχεται. Δηλαδή ψάχνεις να πεις ότι να δω κάτι από το παιχνίδι, να δω παίχτες, να δω αντιδράσεις. Το μόνο που σκέφτεται να δεις ότι αν έχει η ΑΕΚ να παρουσιάσει κάτι, με όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται στην ΑΕΚ και πλέον με τόσο εικόν γίνεται δημόσια, και το λέω δημόσια διότι όταν βγαίνει από το σελίδο εφημερίδας και λέει ότι ο προπονητής ΑΕΚ Μανώλη Χιμένεθ είναι προβληματισμένος για τη φυσική κατάσταση που βρήκε και πώς θα κάνουμε πρωταθλητισμό με τέτοια φυσική κατάσταση, δεν το γέννησε ο δημοσιογράφος στο μυαλό του, δεν το έβγαλε. Δεν είχε την να γράψει εκείνη τη μέρα και το έβγαλε. Σημαίνει ότι
Το έχεις έπραξε. Αν πηγαίνεις με 13 ποδοσφαιριστές σε full ένταση με παιχνίδια πίεσης από τον Ιούλιο, προφανώς είναι ότι να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη φυσική κατάσταση. Εντάξει. Αυτό το λέω διότι ένα τέτοιο θέμα αυτομάτως παράγει δικαιολογία. Και δικαιολογία είναι το πρώτο βήμα της ήττας. Πολύ σωστή προσέγγιση. Κλασικό, ναι, είναι από τα λίγα πράγματα που μου έχει πάθει ο πατέρας μου όταν μου έλεγε πώς έγραψες. Του έλεγα ήταν λίγο δύσκολα. Από τη στιγμή που λέει βρήκες δικαιολογία δεν έγραψες καθόλου. Τέλος. Έτσι, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι στην άλλη φάση. Ολόκληρος ο Παναθηναϊκός αρνείται ότι υπάρχει πρόβλημα φυσικής κατάστασης. Αλλά βλέπουμε μια κουρασμένη ομάδα. Νοητικά ομάδα. Νοητικά. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχει, σαν να υπάρχει το κίνητρο, ας πούμε, έχει φύγει από τους. Δηλαδή, αυτό το ξεκινήσαμε. Μπράβο. Ξεκινήσαμε δυναμικά αυτά, αφού χάθηκε ο. Κομβικό σημείο ήταν ο αποκλεισμός από το κύπελλο σε αυτό. Έτσι, ναι, το έχουμε πει πολλές φορές. Πρέπει και ο Θωμάς προχθές το σημείωσε. Έτσι και πιστεύω ότι αν είχαν έστω το θεσμό του κυπέλλου μπροστά τους, θα ήταν κάτι για να παλεύουν. Θα τραβούσε στην ουσία ένα ενδιαφέρον περισσότερο. Τώρα απλά προπονούνται και παίζουν μέχρι να βγει η χρονιά ουσιαστικά. Τώρα που και τώρα ναι, αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα. Πρέπει ο Δόνης και οι συνεργάτες του να τους δώσουν κίνητρο, γιατί το να έχεις ακόμα 7 παιχνίδια με αυτή την ομάδα, δεν είχες καμιά πίεση όλη τη χρονιά. Πρέπει να βελτιώσεις την εικόνα της ομάδας. Πρέπει από την επόμενη χρονιά με 2 προσθήκες, 3 προσθήκες, όσες θα χρειαστείς και όσες θα μπορέσεις με τα οικονομικά προβλήματα που έχεις να κάνεις, να είσαι να φανείς καλύτερος. Αν τα παρατήσεις από τώρα, επαναπεί ότι θα ξεκινήσεις τον Αύγουστο πάλι από το μηδέν, από το τίποτα. Πρέπει τώρα να ξεκινήσεις. Χειρότερα από ότι. Ακριβώς. Σωστά. Δεν έχεις και του λες πού θα πάω. Έτσι, τι θα κάνω. Και πάνω που είπα την κύπελο, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κάτι με αυτό το κύπελο. Δεν μπορεί. Εγώ, αν ήμουν Κοσμοτέ, να έκανα μήνυση στη Λαμία για διαφυγόντα κέρδη. Δεν μπορεί, κύριε Λαμία, να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό και να μην βλέπουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και μετά να αποκλείσει και τον Ολυμπιακό και να μην βλέπουμε Ολυμπιακό ΑΕΚ και να βλέπουμε Λαμία Παναθηναϊκό, Λαμία Ολυμπιακό. Λαμία. Λες να αποκλείσει και την ΑΕΚ και να μην δούμε και ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο τελικό. Και θα δούμε like. Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε. Το πιο πιθανό τελικό είναι το ΑΕΚ Τρίπολη. Το πιο πιθανό τελικό είναι το ΑΕΚ Τρίπολη. Τελευταία φορά που έγινε τελικός 11 Μαΐου, ναι. Ο ημιτελικός ήταν ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης με το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα και το δεύτερο στην Τρίπολη. Το 13. Ναι. Εντάξει, επειδή δεν αναφερθήκαμε καθόλου σε αυτά. Το τέλος του Δόνη από τον ΠΑΟΚ ήταν εκείνο ο αποκλεισμός. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όποιος θεωρεί εύκολο το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, μάλλον πρέπει να κάνει μια επανάληψη, ένα repeat, να δει τη σεζόν εκείνη το 13. Εύκολο παιχνίδι στον Αστέρα Τρίπολης. Έχει βγάλει εκτός τελικό κυπέλλου τον ΠΑΟΚ. Έχει αφήσει τον ΠΑΟΚ τελευταίο. Σε play-off. Έτσι. Έχει ρίξει τον ΠΑΟΚ από την κορυφή σε πρωτάθλημα. Πέρσι στο 3-0 που στην ουσία. Μιλάω για το 15. Α, πιο παλιά το πάω. Για το 15. Έχει κόψει από τον ΠΑΟΚ. Ο κακός δαιμονός του, έτσι, πώς τα λες. Ξέρεις τι, δεν είναι ότι είναι ο κακός δεκαετία. Είναι ότι του έχει κόψει και κάθε φορά διαφορετικούς στόχους. Τελικό κυπέλλου. Τελευταία θέση play-off, σε πρωτάθλημα πρωτιά, σε πρωτάθλημα δύσκολο. Αυτό βέβαια όμως μπορεί να. Δεν τον έχει αφήσει σε χλωρό κλαράκι. Μπορεί να φέρει και πιο συγκεντρωμένη προετοιμασία, καλύτερη προσέγγιση από πλευράς ΠΑΟΚ. Από το αν πήγαινε με τη Λαμία. Εντάξει, σε αυτό το επίπεδο βέβαια δεν χωράει αυτό, να πούμε ότι πάει πιο άνετος. Μια και είμαστε εκεί, ρεπορταζιακά να δούμε λίγο, επειδή τώρα προέκυψε το δελτίο τύπου του ΠΑΟΚ, εν ώψη και τη κουβέντα μας που θα κάνουμε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Το μυαλό μου πηγαίνει στον Λιμιό, ο οποίος ξεπέρασε το ρόλο που τα τηλεπορούσε τις προηγούμενες ημέρες. Εκεί πήγε κατευθείαν το μάτι μου στο τι ακριβώς θα αναφέρει το δελτίο τύπου της Ασφάλμαντας ΠΑΕ για τον Λιμιό. Άρα φεύγει η όλη κουβέντα για το αν υπήρχε περίπτωση να απουσίαζε πλην του Ζαμπά, ο οποίος θα εκτίσει ποινή για την κόκκινη κάρτα που πήρε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και ο Λιμιός. Ο Λιμιός είναι κανονικά στην. Θα είναι κανονικά στην 18 και λογικά στην 11. Και ο Ατρόμητος έχει απουσίες όμως, την άλλη μεριά. Νομίζω ότι απουσιάζει 7, ο Ρισβάνης. 7 απουσίες. Είναι πολύ πιθανό απουσίες και ο Ρισβάνης, ναι. Πολύ κόβει, εντάξει. Απουσιάζουν είναι ο Κουλούρης και ο Χατζησαΐας σίγουρα. Λόγω της συμφωνίας που υπάρχει μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Χατζησαΐας και ο Ρισβάνης. Ο Άρντα ούτως ή άλλως είναι εκτός ομάδας. Πάμε στους. Πολύ αποτελεσματικός. Έχει τον Ισικουλού βέβαια τώρα σε καλό φεγγάρι. Είναι ανεβασμένος. Και είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ταχύτητα που δημιουργεί προβλήματα. Εντός εικόν τον σώζει, για να μην παρεξηγείται το σώζει, είναι ότι επειδή είναι η ομάδα η οποία δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον ίδιο προπονητή, mm-hmm.
και δεν τον κράτησε βέβαια τυχαία, γιατί δεν είχε τι να κάνει. Έχει καταφέρει να φαίνεται λιγότερο οι αλλαγές προσώπων, διότι το σύνολο ξέρει να βγάζει στο γήπεδο ή να προσπαθεί να βγάλει αυτά που θέλει ο προπονητής. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Βέβαια. Έτσι δημιουργείς υπεραξία σε κάθε ποδοσφαιριστή σου. Γιατί έχετε και απλά κουμπώνει σε κάτι το οποίο δεν είναι δουλεμένο από όλους τους ποδοσφαιριστές. Και βγαίνεις εσύ. Τυχαίο το παράδειγμα, χωρίς να αναφέρω όνομα, απλά για να καταλάβει κανείς τι εννοώ μου, ότι και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν είναι βασικός, αλλά έχει κάνει 10-12 παιχνίδια. Mm-hmm. Θα έχει κάνει 10-12 παιχνίδια σε ένα πολύ καλό σύνολο που θα μπορεί να πει ότι ξέρετε, εγώ έπεσα σε μια ομάδα, δεν ήμουν βασικός να τρώμε το, σε μια ομάδα που βγήκε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη βγήκε για μία ακόμα χρονιά. Και όποτε έπαιζα, κάναμε νίκες, πέραμε αποτελέσματα γενικά καλά. Δεν έμπαινα και χανόταν η ομάδα. Ούτε έμπαινα και δεν με ήξεραν ή είχαν κανένα άγχος το τι θα κάνει αυτός. Μπορώ να γίνω μέλος ενός πλάνου και να το εκπονήσω με επιτυχία. Να καταφέρει ο κάθε παίχτης να προσπαθεί να κάνει αυτά που έκανε ο προηγούμενος χωρίς να φορτώνεται επειδή είναι το όνομα. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι ο Ατρόμου τους έκανε δύο συνεχόμενες χρονιές 10 παιχνίδια, ξεκίνημα με 10 παιχνίδια ήττος, έχοντας τη μία χρονιά τον Ουάρντα και την άλλη δεν τον είχε. Που ήταν πολύ κομβικός ο Ουάρντα στο παιχνίδι, βάσει αριθμών. Αλλά ακόμα και αυτό ο Ατρόμου βρήκε τρόπο να το αλλάξει. Όπως δεν μπορεί από τη μία χρονιά στην άλλη να αλλάζει επιθετικό, να έχετε ένα επιθετικό σε μια ομάδα και αυτός επιθετικός να είναι πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα. Δεν μπορεί. Σαφώς και έχει καλά τελειώματα αποδεδειγμένα, αλλά γίνεται και μια δουλειά για να φτάσει να έχει το καλύτερο τελειώμα. Τις καλύτερες αντισυμπροσθέσεις. Που φτάνει σε αυτόν η μπάλα για να τελειώνει τις φάσεις. Τυχαία δεν γίνεται. Τυχαία δεν γίνεται. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως το ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Ο Πέλκας Ελγαντουρί. Πέλκας Ελγαντουρί. Ακόμη είναι νωρίς. Ο Ελγαντουρί νομίζω θα γυρίσει Απρίλιο. Όπως και ο Πέλκας. Θα προλάβουν τα ημιτελικά εκεί και οι δύο. Ναι. Πότε θα προλάβουν. Είναι στις αρχές του Απρίλιο. Ναι, ναι, ναι. Θα φάει όλο τον μήνα ο Πέλκας. Ναι, ναι. Ούτως ή άλλως από μήνας έχει δύο παιχνίδια ακόμα. Γιατί έχει διακοπή. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ παίζει τώρα με τον Ατρόμητο. Και μετά έχει δύο εκτός έδρας. Ένα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο Σάββατο. Πολύ δύσκολο. Ένα στη Ξάνθη μετά που ακολουθεί. Ο Πανετολικός είναι το παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Το πιστεύω ότι θα κινδυνεύσει. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ σοβαρό. Τι θα γίνει. Έπαιξε με τον Ολυμπιακό, κέρδισε όχι, δεν πήρε πρωτάθλημα ακόμα. Έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, κέρδισε όχι, δεν πήρε πρωτάθλημα. Πότε θα το πάρει επιτέλους αυτό το πρωτάθλημα. Δεν αναφέρω στο πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι ενδόμηχα όλοι μέσα τους θέλουν να το πάρουν χωρίς να χάσουν. Και εδώ που φτάνει και αφού περάσαμε τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένοι για να το καταφέρουν. Θα είναι κρίμα γιατί είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Και μια και εδώ μεταξύ μας τα λέμε. Αυτό το η σκέψη για το αίτητο πρωτάθλημα είναι η καλύτερη τροφή για τα ημιτελικά. Ναι. Για τα ημιτελικά. Εγρήγορση. Συγκέντρωση. Φυσικά. Για μένα όπως και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ως οργανισμός, για τους λόγους που ανέφερα νωρίτερα, ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει Αστέρας Τρίπολης. Ναι, και αυτό. Έχει ζόρια, δεν είναι. Ξαναλέω ότι ίσως είναι καλύτερο για να τον κρατήσει σε υψηλό επίπεδο συγκέντρωση από το αν θεωρητικά θα έβλεπε πιο βατό το εμπόδιο της Λαμίας. Ενώ στον Αστέρα ξέρει ότι τόσες φορές που την έχει πατήσει, μην την πάθουμε πάλι. Πάμε σοβαρά να τελειώνουμε. Είναι, ακόμα και αυτό έχει μια προσέγγιση. Και είπες από εξωτερικό ότι έχουμε αυτό το Arsenal City. Arsenal United. Arsenal United. Ναι. Α, ωραία. Στο και τώρα δε τι θα προσέξουμε την Arsenal για να κερδίσει για να μην πλησιάσει η United τότε. Είναι ντέρμπι πάντως και αυτό εκεί για τη μάχη για τετράδα. Με United με ψυχολογία στα ύψη, Arsenal από το 3-1 από τη Ren. Μην τότε να είναι πλέον μόνο στο συντρία από την United. Και τότε να παίζει με την. Southampton. Southampton, σωστά, ναι, ναι. Το Σάββατο στις 5 είναι αυτό. Η Liverpool υποδέχεται την Burnley, City υποδέχεται την Watford, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε εύκολα ή δύσκολα 3-0, θα συνεχίσουν. Κάπως έτσι θα πάει λογικά. Εύκολα το θεωρείτε. Τα βγάλαμε. Πάμε παρακάτω. Τι έχουμε. Άνετο το 3-0. Για περιμένετε, γιατί δεν έχει. Και άμα δεν είσαι συγκεντρωμένο, δεν παίζουν αυτά. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δηλαδή, και τα παιχνίδια αυτά μου αρέσει και τα βλέπω. Ειδικά και στη City που δεν είναι καλά. Παρόλο τα αποτελέσματα. Πολύ ένα 0 παίζει τελευταία στη City. Και για City, για να δημιουργεί 60 επιθέσεις για γκολ σε κάθε παιχνίδι. Το να σκοράρει μία φορά. Είναι κάτι. Λες να την κάνει την κέλα αυτό το Σάββατο.
Να ξαναπεράσει λίγο. Θα δώσω και λίγο τη θετική μου ενέργεια για στα παιδιά της Watford. Να μειωθούν καλά, να μην μπαίνει μπάλα μέσα. Λοιπόν, Liverpool. Liverpool. Πρέπει η ομάδα του Κλοπ, η αρμάδα αυτή. Για να δούμε. Εγώ σας είπα, θέλω να δω τη Real. Τι θα παρουσιάσει μετά από όλα αυτά και με αυτά που διαβάζουμε και στα ρεπορτάζ από την Ισπανία, τις κόντρες εκεί του Ράμος με τον Μπέρεθ, το πλήρωσε με ένα φύγο και τα σχετικά. Να δω τι εικόνα θα παρουσιάσει κόντρα στην Βαγιαδολίδη. Θεωρητικά εύκολο παιχνίδι, αλλά με τη φετινή Real. Ακούστηκε όντως για Μουρίνιο στη Real. Τώρα πολλά γράφονται αυτές τις μέρες. Εντάξει, το θεωρώ αστείο έτσι. Για Ζιντάν έπαιξε έντονα το σενάριο, αλλά ότι δεν θέλει ακόμη. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει, είπαμε. Γενικά είμαι λίγο περίεργος επειδή είναι ελάχιστα τα παραδείγματα με επιστροφές, ειδικά ποδοσφαιριστών σε ομάδες. Δεν ξέρω, είμαι πολύ επιφυλακτικός σε επιστροφές. Ναι, σωστό. Επιστροφές ποδοσφαιριστών. Εντάξει, Μουρίνιο έφυγε πετυχημένος με βάση αυτά που κατέκτησε, έφυγε αποτυχημένος για αυτό που έδειξε στο γήπεδο. Από τη Ρεάλ. Δηλαδή είχε κατακτήσει και το έρθαμε με 100 πόντους. Απλά η Ρεάλ έπαιζε ένα αμυντικογενές παιχνίδι το οποίο δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία της. Αυτό ήταν και ο λόγος που αποχώρησε. Και είχε αρχίσει μία, επειδή είχαν φτάσει οι ημιτελικούς, μία ψύχωση να έρθει το 10, να έρθει το 10, να έρθει το 10. Ναι, σωστό. Σωστό. Και τους έφαγε το αυτό. Το 10. Τους έφαγε αυτό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε. Θα ακούσετε το σφύριγμα της λήξης. Το πέναλτι. Για να πάμε στο πέναλτι. Μια γεμάτη εβδομάδα. Και η ερχόμενη εβδομάδα είναι γεμάτη. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, κανονικά. Συνεχίζουμε. Έχουμε την ανατροπή της Γιούβε να δούμε την επόμενη εβδομάδα. Αυτό το μάτσι είναι ωραίο. Την ανατροπή της Γιούβε. Με δύο γκολ Ρονάλντο και ένα την μπάλα. Ξέρεις, εγώ είμαι Ρεάλ και Νάπολη. Αυτό το Γιούβε Ατλέτικο είναι λίγο λεπτό. Πω. Ναι. Η πιο μισητή. Αλλά ενώ τον συμπαθώ επειδή είναι Αργεντινός, έτσι θέλω να δω. Το πανηγύρι του Σιμεώνε. Όχι, το πρόσωπο του αποκλεισμένου Σιμεώνε. Εκεί να κάθεται σε μια γωνιά, ναι, και να κλαίει τη μοίρα του. Ναι. Λοιπόν, επειδή είπα κακία, θα τα αφήσουμε. Λοιπόν, ανανέωνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε και να έρθει η στιγμή που δεν θα το πείτε, αλλά να σκεφτείτε το «Όχι άλλο ποδόσφαιρο, δεν αντέχω, ας το αλλάξω». Αυτό δεν το λέμε ποτέ. Το ξέρω. Καλή συνέχεια. Καλώς από τον Κύριακο. Καλό τρίμερο.